αποσύμπτωση δεν βρισκόταν αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Είχα φύγει 3,5 ώρα έρθα από το ραδιομέγαρο. Τα ξημερώματα σήμερα. Για λίγο δηλαδή δεν πρόλαβα την επέμβαση των ΜΑΤ. Έγινε γύρω στις 4:20. Δεν έγινε μετάβαση, έγινε εισβολή, Μαρία. Εισβολή το ΜΑΤ έγινε. Γιατί βία συλλάβανε τους συναδέλφους που ήταν. Θυμάσαι ποιοι συνάδελφοι ήταν αυτοί που πήγανε στη Γαδά? Ξέρω ότι ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡ, ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ραδιοφώνου, ο Νίκος Τσιμπίδας. Αυτούς τους δύο, αλλά δεν ξέρω ποιοι ήταν οι άλλοι συνάδελφοι. Ο συνάδελφος που έχει μείνει, που λένε οι αστυνομικοί... Είναι ο Νίκος ο Κορόβιλας. Είχα επαφή μαζί του μέχρι και πριν από 2 ώρες. Και δεν είχε μείνει κάποιος άλλος, οπότε πρέπει να παραμένει ο Νίκος ο Κορόβιλας. Ναι, τον οποίο φαίνεται δεν τον συλλάβανε, αλλά τον κρατήσαν εκεί ως μάρτυρα. Για να πηγαίνει να τους δείχνει αυτό που η τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί ήταν γύρω στις 6 ώρα. Ήταν μαζί με τον ταξίαρχο και τον πήγαινε σε διάφορους χώρους του ραδιομεγάρου. Όπως αντιλαμβάνεστε βέβαια το ραδιομέγαρο, γιατί έχεις δουλέψει τόσες χρόνια εκεί. Είναι τεράστιος ο χώρος. Είναι τεράστιοι χώροι, δεν είναι ένας χώρος. Είναι και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Δεν γίνεται αυτό. Καταγραφή τώρα των μηχανημάτων. Καταρχάς το αρχείο. Ποιος θα κάνει καταγραφή, η αστυνομική? Είναι αστείο αυτό το πράγμα, αστειότητα. Είναι δυνατόν. Μόνο το αρχείο, για να γίνει καταγραφή στο αρχείο, είτε στο πολιτικό είτε στο αθλητικό, θα χρειαστούν μήνες. Τώρα σοβαρολογείς, νομίζω ότι είναι μια αστειότητα αυτή, ήταν μια πρόφαση, ένα προαναγγελθέν πραξικόπημα από τον κύριο Καψή, ήδη είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Αυτές. Δεν γνωρίζει καν ότι έγινε επέμβαση, έτσι. Φυσικά, είναι μια πραξικοπηματική ενέργεια, νομίζω ότι δεν μπορεί να ξύπνησε. Προσπαθούν να τα ρίξουν, γιατί βλέπω διάφορα που πέφτουν κάτω κρόουλς από τις ειδήσεις των σταθμών που λένε ότι κατόπιν εντολής εισαγγελέα. Μετά από 150 μέρες ξύπνησε ο εισαγγελέας για να αποφασίσει ότι πρέπει να πάει στην ΕΡΤ να διαπιστώσει αν τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Δηλαδή η κυβέρνηση ευτυχώς τον ξεπρόσκιασε με δήλωσή του από το Καζακστάν, όπως διάβασα πάλι σε κρόουλ το Δένδια. Ο συνάδελφός του υπουργός, ο Γεωργιάδης, και του είπε μπράβο Δένδια. Δηλαδή είναι ενθουσιασμένοι στην κυβέρνηση. Εκείνο δε που... Είναι λογικό μετά από αυτό την επέμβαση τώρα των ΜΑΤ, 4:20, 4:30 τα ξημερώματα στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουν πάλι να λένε ότι είναι έξω από το Μέγαρο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος, της αντιπολίτευσης δηλαδή, της μείζωνος αντιπολίτευσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα αρχίσουν να κάνουν δηλώσεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να λένε ότι είναι... επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή. Να βλέπουν τους βουλευτές απ' έξω και να συνομιλούν τον εισαγγελέα και να τους επιτρέπει να μπουν μέσα. Βέβαια, φυσικά είναι κάτι... Ούτε και στον πρόεδρο της Πολιτικής, αυτού και μιλήσατε και πριν μαζί, ούτε και στην πρόεδρο της ΕΣΥΑ και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι έξω. Είναι και η πρόεδρος της ΕΣΥΑ. Γιατί δεν μπορούμε να τη βρούμε να μας κάνει μια δήλωση? Από ό,τι ξέρω είναι εκεί. Αφού είναι εκεί πέρα, τότε να μας κάνει δήλωση η κυρία Αντωνιάδου για να δούμε πώς κρίνει, επειδή η κυρία Αντωνιάδου είναι φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση, να δούμε εάν έχει και αυτή την ίδια άποψη με την κυρία Βούλτεψη. Η οποία κυρία Βούλτεψη είπε ότι πολύ σωστά έκαναν τα ΜΑΤ και μπήκανε μέσα. Και είπα και προηγουμένως, Μαρία, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν αν οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι ή κομματικά στελέχη. Και να μιλήσουν πλέον σαν και η κυρία Βούλτεψη ιδιαίτερα που έχει διατελέσει και Γενική Γραμματέα στην ΕΣΥΑ. Ευχαριστώ. Μαρία, θέλω να ενημερώνεσαι και να έρθεις και από το στούντιο να είμαστε μαζί. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο σε σένα και στους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ.